ιδιαίτερα χαρά σας καλωσορίζει και σας υποδέχεται η Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατσοπεδίου, ότι είχατε την καλοσύνη και την ευγενή προσπάθεια να εγκαταλείψετε το οικογενειακό σας περιβάλλον και να έρθετε μαζί μας εδώ στην εξορία για να συνεορτάσουμε μαζί και ακόμα να αναφέρουμε τα κεντρικότερα στοιχεία της χριστιανικής μας ιδιότητος, ούτως ώστε όλοι μας ανακαινισμένη διάθεση να συνεχίσουμε την πορεία μας, να γίνουμε μέτοχοι των θείων επαγγελιών, αυτών τούτων τα οποία καθημέρα, όπως παρακολουθείτε, ακούμε μέσα στη λειτουργικότητα της Εκκλησίας μας, που είναι ο στόχος και ο σκοπός της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Ευρισκόμεθα στην τελευταία ημέρα της Αναπαναστάσεως των Θείων Παθών, όπως οι πατέρες μας παρέδωσαν και η Εκκλησία μας τα συνεχίζει απαραμείωτα, ειδικά δε εις το μοναστικό ιδεώδες. Τώρα λοιπόν το θέμα από μέρους της κοσμοσωτερικής οικονομίας ετελείωσε. Όπως είπε ο Κύριος μας, τετέλεστε. Και κλείνε στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα. Απόψε θα εορτάσουμε την Ανάστασή Του. Δηλαδή την Ανάστασή μας μάλλον, όχι αυτού, διότι αυτός όσα η ζωή ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά για μας έπαιξε τον ρόλο αυτών όλων, για να μας επαναφέρει εις τη μνήμη και εις την αίσθηση ότι πλέον κατηργήθη ο θάνατος, ο άσποδος μας εχθρός, και πλέον όχι μόνο δεν θα πεθάνουμε, δεν πεθαίνουμε, αλλά μεταφερόμεθα εκ του θανάτου τούτου εις τη ζωή και ακόμα εισερχόμεθα εις το βαθύτερο νόημα αυτής της υιοθεσίας. Γιατί όσοι έλαβουν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, όχι χάρισμα, εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ο στόχος λοιπόν τώρα πλέον σε μας είναι να κροτήσουμε χείρας και να αναλλάξουμε και να βοήσουμε και να φωνάξουμε και να χορέψουμε ότι τώρα εμείς τα ηχτρά θύματα του θανάτου και του πόνου και του ολέθρου, αυτή την ώρα είμαστε ιοί του Θεού. Ναι, μας το χάρισαν αυτός που ήρθε για μας. Αυτά λοιπόν είναι το τέρμα της Αποκαλύψεως, το οποίο επανηγυρίσαμε και εδιδάχθημε. Είναι η βάση της πίστης μας και ο στόχος του σκοπού και του προορισμού μας. Τώρα όμως μένει ένα άλλο καθήκον, το οποίο είναι εκείνο απαραίτητο. Και από μέρου του Θεού αυτά όλα τελεσιουργήθησαν πανσόφως και υπέρ εκ περίσσου. Τώρα όμως μένει στον άνθρωπο η προσωπική του καθηκοντολογία, που εάν δεν τηρήσει αυτήν, δεν θα τα πάρει αυτά. Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο το οποίο μας απασχολεί και πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Έλεγε έναν ωραίο λόγο ο μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας μας στους πρώτους αιώνας, ο Οριένης. Τι εμεί όφελος ή ο λόγος εσάρκωται ή εγώ αυτόν ου κατέχω. Αυτό πρέπει θα το πούμε και θα το λέμε όλοι μας. Ναι μεν, ο Θεός Λόγος ήρθε και πραγματικά όχι μόνο κατήργησε τον εχθρό μας θάνατον και μας φιλίωσε με τον Θεό και Πατέρα, αλλά μας έδωσε εξουσία ούτως ώστε να είμεθα του μεν πατρός του, κληρονόμοι και συγκληρονόμοι αυτού του ιδίου. Και σήμερα το Ευαγγέλιο ακούσατε, όλης ανέστη, ο πρώτος λόγος που είπε, υπάγεται είπατε της αδελφής μου. Ποιος αδελφής του? Αυτοί που τον πρόδωσαν και τον αρνήθηκαν και τον εγκατέλειψαν και δραπέτευσαν όλοι. Και βλέπεις, είπατε της αδελφής μου, λέει, το νόημα της απολύτου υιοθεσίας. Τόσο είναι ο στόχος. Λοιπόν όμως, αυτό για να επιτευχθεί, χρειάζεται από μέρους μας μια διεργασία. Η διεργασία αυτή, αν θέλουμε να την αναλύσουμε στη θεωρητική της μορφή, λέγεται ομολογία. Και ξέρετε γιατί? Επειδή, αν μας ρωτήσει κανείς παλέ, εφόσον εσείς χτίσετε κατ' εικόνα του Θεού σας, όπως μας λένε πολλές φορές οι μηδενιστές, και ο Θεός σας είναι αγάπη και σας αγαπάει και σας έκτισε κατ' εικόνα του και ομοίωση, πώς είναι τούτη η κατάσταση που βρίσκεστε μέσα εδώ τώρα? Ποια είναι η αιτία που είστε εδώ? Πού είναι εκείνα που πιστεύετε? Έτσι λένε αυτοί,
όταν θέλουν να καλύψουν τη γύμνωσή τους. Και εμείς ακριβώς τους ερμηνεύουμε και λέμε ναι, πραγματικά, όπως είναι, όπως είπατε, είναι έτσι. Έτσι μας κατασκεύασε ο Θεός κατ' εικόνα του και ομοίωση. Και μας έβαλε μέσα στην ποδιά του και μέσα στην αγκαλιά του. Αλλά εμείς εθεραπευτεύσαμε. Πλανεθήκαμε και καταλήξαμε εις το νόημα του αναρχισμού, της ανεξαρτησίας, του κατηραμένου αυτονομισμού που είναι γέννημα του εγωκεντρισμού. Α, όλος αυτός είναι ο νόμος της διαστροφής. Χάριν τούτου λοιπόν, είμαι βρισκόμαστε μέσα εις το μήλο του θανάτου και της καταστροφής. Διότι το θέμα του είναι το να είναι κάτι που είναι χτίσμα, που είναι χτιστόν, που είναι αιτιατόν, ο λόγος του πρέπει να έχει εξάρτηση από το πρώτο αίτιο. Το πρώτο αίτιο είναι ο Θεός, ως αυτήν την αξία. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατασκευάστησαν από τον Θεό, ως αιτιατά, για να υπάρχουν, πρέπει να έχουν σχέσεις με τη ρίζα, με την αιτία. Ο τρόπος της σχέσεως μας, ημών των λογικών ειδικά όντων, είναι η εξάρτηση. Βλέπετε οι πτώσεις, όταν λέμε πτώση, δεν εννοούμε ότι έπεσε από κάποιο ύψος. Εξεκόλλησε. Και οι αγγελικές τάξεις και οι ανθρώπινοι φύσεις, όταν σκέφτηκαν να αυτονομηθούν, να ανεξαρτοποιηθούν από το να εξαρτούνται από τον Θεό, αυτομάτως καταστράφησαν. Δεν τα κατέστρεψε ο Θεός. Καταστράφησαν κατά φύση, διότι κόπηκαν από την ρίζα. Αυτή είναι η αιτία. Άρα λοιπόν, η αιτία της καταστροφής μας είναι η λεγόμενη άρνηση. Αρνηθήκαμε να είμαστε εξαρτώμενοι από την ρίζα της ζωής και του είναι. Και κατά ανάγκη ευρεθήμε μέσα στην κοιράδα του πλασμόνος της φθοράς. Ο τρόπος λοιπόν τώρα της επιστροφής μας είναι η ομολογία. Για να επαναφέρουμε εις ισορροπία την πρώτη άρνηση. Η ομολογία τι είναι? Είναι να επιστρέψουμε πίσω πάλι και να κολλήσουμε στη ρίζα μένοντας συνεχώς εξαρτώμενοι. Γι' αυτό και μας είπε ο αρχιτέκτον του σύμπαντος όταν ήρθε και μας βρήκε ότι μη πλανάστε χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Βλέπετε? Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα τώρα το καθήκον μας που είπα πρωτήτερα ως νόμιμη και τροποντινά υποχρεωτική καθήκοντολογία είναι να γυρίσουμε όλοι μας πίσω την έφεση των πόθων και την δραστηριότητα στο νόημα της εξαρτήσεως. Το νόημα της εξαρτήσεως ποιο είναι τώρα? Το νόημα της εξαρτήσεως ακριβώς είναι η εντολή του Θεού. Ήρθε ο ίδιος, δεν έστειλε κάποιον μεσίτη. Και μας υπέδειξε διά των εντολών του αυτά τα σημεία τα οποία είναι η ουσία και η αιτία της ζωής. Όπως ένας γιατρός, ειδικός γιατρός, ιδανικός, ανακαλύπτει σε έναν διεστραμμένον οργανισμό τα αίτια της φθοράς του και του υποδεικνύει κούραν θεραπευτική, είτε δια της διέτης, είτε φαρμακευτική, που είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει. Και τότε επανέρχεται στους νόμους της υγείας. Αυτό λοιπόν έκαμε και σε εμάς ο λυτρωτής μας Χριστός. Και για να μην μας το πει προστακτικά και υποβιβάσει την προσωπικότητά μας, σκεφτείτε την ευγένεια, εφόρεσε την ειδική μας φύση, χωρίς να του χρειάζεται, επερπάτησε μαζί μας, εφήρμοσε απόλυτα τον νόμο των εντολών, που είναι η βάση της εξαρτήσεως, και έτσι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι όχι για την εντολή, αλλά, πώς να σας πω, από συγκίνηση, από ευγνωμοσύνη. Διότι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει τώρα ότι δεν μπορεί να ζει κατά το θέλημα του Θεού, κατά τη χριστιανική παράδοση, όταν ο Δημιουργός και ο ηγέτης τα εφήρμοσε σε απόλυτον ακρίβεια? Βλέπετε πόσο είναι το νόημα. Άρα λοιπόν τώρα σε εμάς απόκειται η επανεφορά μας, η καθηκοντολογία μας στην απόλυτον έννοια της εξαρτήσεως. Κοιτάξτε τη λεπτομέρεια λέει. Ού πάσο λέγομαι Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τα αγαθά και κληρονομήσε αυτά που σας έφερα. Δηλαδή το νόημα είναι το εξής. Όχι όποιος με πιστεύει θα μπει. Εμένα, κι αν με αρνηθείτε, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν ωφελεί η αφηρημένη πίστη. Αλλά εκείνος εστίν ο κληρονόμος των θείων Ευαγγελιών,
έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Τι σημαίνει ο έχοντας εντολάς μου? Είναι εκείνος που φρόντισε να τις μάθει με λεπτομέρεια τι σημαίνουν. Και μετά αφού τις έμαθε, τότε προσπαθεί να τις εφαρμόσει. Αυτό σε στείνω αγαπώμε, λέει. Ο κατά αυτόν τον τρόπο αγαπώμε, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Και παρακάτω λέει, εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Βλέπετε πόσο απλό είναι το πράγμα. Άρα λοιπόν είμαστε της καθηκοντολογίας τώρα, σε εμάς τους πιστούς. Δεν να πιστέψουμε ότι πραγματικά ο Θεός μας είναι αυτός και σαν λυτρωτής και σωτήρας ήρθε και δια του σταυρού του μας άνοιξε την πόρτα. Πράγματι έτσι είναι. Ήρθε και δια του σταυρού του, άνοιξε την πόρτα, πλήρωσε το χρέος, έσχισε το χειρόγραφο, έβαλε τη σφραγίδα και τη βίζα. Έμενε ο λογαριασμός μόνο αυτός. Της ομολογίας. Επειδή δια της αρνήσεως έγινε διπτώσεις. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί η ομολογία και τότε να ακούσουμε μετά παρησίας. Αβδούλε αγαθέ και πιστέ. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Επί ολίγα εις πιστός. Τι σημαίνει ολίγα? Η ζωή μας εδώ, μες στη χούφτα ένας κόκκος, αν μου είναι. Απέραντι της απαραντοσύνης της αιωνιότητος, η ζωή μας τι είναι? Τίποτε δεν είναι. Σε αυτό το μικρό στάδιο της εντάφθα παροικίας, εάν αποδείξουμε ότι αγαπούμε τον Θεό, το θέλημά Του, και δεν το αρνούμεθα, όπως έγινε στην αρχή, αυτό και μόνον είναι ικανό να μας εισαγάγει. Άλλως, είναι νεκρές οι ενέργειες αυτές, οι δωρεές αυτές, δεν πιανούνται, μας έφερε. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό καθήκον των πιστών. Επομένως, λοιπόν, τώρα, μετά που είδαμε και θαυμάσαμε την αγαθότητά Του, ότι με τη συγκατάβασή Του και την κέρωση Του και με τα πάθη Του μας έδωσε την άφεση, μας φράγησε η ημέρα ελευθερίας και υιοθεσίας. Για να τα κληρονομήσουμε αυτά, πρέπει να αποδείξουμε τώρα ότι πλέον δεν αρνούμεθα, να τηρούμε με ακρίβεια το θέλημά Του και έτσι στο τέλος μας θα πάρουμε όλα αυτά που μας έδεξε και υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα εννοούμε. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω, αν και το ξέρετε. Αλλά ξέρετε, οι παραλήψεις πολλές φορές είναι υποφελείς. Δεν θα μπορέσει κανείς από εμάς να δικαιολογηθεί εάν δεν τηρήσει τις εντολές. Γιατί είναι τόσο απλό το γεγονός. Ποια εντολή είναι βαριά, την οποία δεν εφήρμοσε ο Θεός λόγος? Κοιτάξτε, έγιναν υπήκοος εδώ μέχρι θανάτου. Δηλαδή, λέω τώρα το εξής. Εάν ο Θεός Λόγος, ο συνοχεύς των σύμπαντων όντων, εάν δεν έκανε το θέλημα του Πατρός και εφήρμοζε το δικό του θέλημα, δεν υπάρχει διαφορετικό θέλημα μεταξύ των τριών προσώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έκανε το θέλημα του θα ήταν αμαρτωλόν? Ασφαλώς όχι. Αυτός είναι ο συνοχεύς του παντός. Αλλά εδώ ακριβώς, σαν αρχιστράτηγος, σαν καθηγητής, σαν θεράπων, έπρεπε να αποδείξει πρακτικά των ζωντανών τρόπων της αποθεραπείας, δια της παρακοής, του αυτονομισμού, του αναρχισμού που καταλήγει στον μηδενισμό. Μέσω αυτού του τρόπου έγινε η πτώση, πρέπει να γίνει η επαναφορά από τον ίδιο τρόπο. Διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε θα υπήρχε υποψία ότι η πτώση ήταν λάθος της δημιουργίας. Μα δεν είναι δυνατόν, διότι τα πάντα ήσαν και είναι λίαν καλά. Άρα το λάθος δεν οφειλόταν στη δημιουργία. Οφειλόταν στην κατηραμένη έννοια του αυτονομισμού, της ανεξαρτησίας. Εβγάλαμε την πρίζα από την ενέργεια του ρεύματος και σταμάτησε η συσκευή. Αυτό είναι. Ακόμα ένα παράδειγμα απλού να σας πω. Όπως αν θελήσουμε τώρα, κατά τους φυσικούς νόμους, να υστερήσουμε από ένα ζώο την αναπνοή και να επιμέναμε να ζήσει. Είναι δυνατόν? Άρα η αναπνοή δεν είναι σύστημα συμπεριφοράς ή κάποιας ρουτίνας. Είναι το κεντρικό στοιχείο της υπάρξεως, της οντότητος, που είναι τον ονοούκ άνευ. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αναπνοή. Δεν μπορεί να υπάρξει χτιστόν ον, εάν δεν είναι εξαρτώμενο από την πρώτη πηγή, από τον Θεό ως αιτία που το παρήγαγε. Για αυτά είδε που ειδικά στις ημέρες μας έχουν εξαντληθεί
Γιατί πλήθυναν οι κούφιες ιδεολογίες, οι μεδινιστικές θεωρίες, σε σήμερα μας πιο πολύ, και πραγματικά δηλητηρίασαν τη σύγχρονη κοινωνία. Γι' αυτό σας υπενθυμίζουμε εμείς, οι οποίοι έχουμε περισσότερη ευχέρεια να ασχολούμεθα με το θέμα των θρησκευτικών της πίστεώς μας, διότι απέχουμε από τις πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Και παρακολουθούντας με λεπτομέρεια την πατερική μας παράδοση, την βρίσκουμε ελάχιστη και ακριβή. Όχι μόνο ως ιδεολογία, αλλά και ως πρακτική. Γιατί όπως οι πατέρες μας, φυλάσσοντες την ακρίβεια αυτήν, έγιναν μέτοχοι απολύτως των θείων Ευαγγελιών, και σήμερα μεταξύ μας ημών που ζούμε, ξέρουμε και ψηλαφούμε πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία είναι φορείς αυτής της επιτυχίας. Ότι τηρούντας αυτή την ακρίβεια έφτασαν στο αποτέλεσμα αυτό της θεώσεως και είναι και χαριτωμένοι και πήραν μέσα τους την Θεία Χάρη, το ύψιστο αξίωμα της θεοειδίας και ταυτοχρόνως είναι μέτοχοι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και αυτό το κηρύττωμενο επαρησία, διότι δεν είναι όπως σας είπα γεγονός θεωρητικό που το ακούσαμε, σήμερα το ψηλαφούμε και το κρατούμε και το πάσχουμε. Γι' αυτό έτσι με τα παρησίας, αδελφικά, σας το υπενθυμίζουμε, εφόσον είχετε την καλοσύνη να μας επισκεφτείτε, διότι εμείς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τίποτε. Είναι μια ευγενής προσφορά από μέρους σας να εγκαταλείψετε την οικογενειακή σας αιστεία, να ταλαιπωρηθείτε σε δαπάνες και σε κόπους, για να έρθετε να δείτε τι μέσα στην έρημο εξορίστους ρακένδια τους ανθρώπους. Λοιπόν, και εμείς με τα βεβαιότητος σας αποκαλύπτουμε αυτό το οποίο πάσχομεν και ζούμε, ούτως ώστε με θάρρος πλέον και με σταθερά την πίστη σας να συνεχίσετε αυτή την πορεία, μη επηρεαζόμενοι από τις κούφιες ιδεολογίες. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αδελφοί μου. Στον κόσμο αυτό είμαστε εξόριστοι. Εκτίωμεν την ποινή μας. Δεν μου λέτε, μπορεί ένας φυλακισμένος να προσδοκά από το κελί της φυλακής του ότι θα βρει ευτυχία. Αυτή που έχασε από την κοινωνία, από την οικογένεια του που τον πέταξαν και τον κλείσαν φυλακή. Έτσι κάναμε εμείς σήμερα. Σαν ένας φυλακισμένος που παζαρεύει να αγοράσει το κελί της φυλακής του μήπως και τον βγάλουν από μέσα. Όχι έτσι, αδελφοί. Δεν υπάρχει τίποτε εδώ στον κόσμο αυτό. Ο κόσμος αυτός εδώ τι είναι? Τι παίρνουμε εμείς από εδώ? Εδώ λίγη τροφή. Λίγη τροφή. Ένα πατσαβούρι να τυριχθούμε για το κρύο και την εντροπή και μια μικρή στέγη να πούμε από κάτω. Από αυτά τα τρία πήρε κανείς στην ιστορία, την πανανθρώπινη ιστορία, πήρε τίποτε κανείς παραπάνω από αυτά? Όσον και αν φρόντισε με την απληστία του να μαζέψει και να συνάξει. Ακούμε τις ιστορίες των μεγάλων, των πλουσίων, των εφοπλιστών, όλων αυτών. Τι πήραν παραπάνω αυτοί? Άρα θα κινηθούμε χάρη των μερικών αναγκών της ζωής μας, που έχουμε, όπως είπα πρώτητρα, αλλά ο λόγος και ο νους μας είναι να γυρίσουμε πίσω, διότι ο άνθρωπος από την αίσθηση του αυτήν, τώρα που είναι στη χρεοκοπία ακόμα, της αμαρτωλότητος και του σκοντισμού, έχει μέσα του ιδιώματα που τον πληροφορούν ότι είναι μόριον της αηζωίας και της αθανασίας. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πεθαίνει αφού έχει σκέψη, έχει μνήμη, έχει συνείδηση, έχει θέληση? Τι είναι τούτα? Τούτα δεν πεθαίνουν αυτά. Είναι γεννήματα του θνητού αυτά. Να, εγώ είμαι παππούς, 75-76 ετών. Θυμάμαι σκηνές στη ζωή μου από όταν ήμουν 2 ετών ακόμα. Θυμάμαι ολόκληρες σκηνές και γεγονότα. Τι είναι αυτή η μνήμη? Τι πράγμα είναι? Πού κάθεται? Πώς την ανακαλώ όποτε θέλω και την αποπέμπω και δεν φθήρεται? Και πάλι δεν επανέρχεται. Μετά έρχεται η συνείδηση. Ένα τρομερό αδέκαστο κριτή. Έκανα κάποιο λάθος. Δεν με είδε κανείς, ούτε θα με δει. Όταν συναντήσω σκληρές τρόμου και φρίκης, τρέμω. Ποιος το κάνει αυτό? Όταν πάλι έκανα καλοσύνες. Όταν δω σκηνές τέτοιες ευγνωμοσύνης και ευεργεσίας, αισθάνομαι μέσα μου χαρά. Τι είναι τούτα? Είναι γεννήματα του θνητού αυτά? Αν είναι έτσι, γιατί δεν τα έχουν και τα ζώα? Δεν έπρεπε να τα πω αυτά, διότι είστε πιστοί άνθρωποι και έχετε την πίστη σας μέσα κληρονομική και δεν σας χρειάζεται. Επειδή όμως σήμερα πλεονάζει δυστυχώς το πνεύμα του αναρχισμού
και του μηδενισμού. Και υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, κατά ανάγκη τα είπα έτσι παροδικά. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, αποδεικνυόμενος και από τον φυσικό του νόμο των ελαχίστων που του απέμειναν μετά την πτώση του, αφού αποδεικνύεται ότι είναι μόριο της αηζωίας, τι δουλειά έχει με αυτόν τον πρόσχερον κόσμο? Πώς είναι δυνατόν να εξαντληθεί σε αυτόν τον πρόσχερον κόσμο ο άνθρωπος που έχει μνήμη, που έχει θέληση, που έχει φαντασία, που έχει δημιουργικότητα? Δεν γίνεται. Άρα ο άνθρωπος ως μόριο της αηζωίας, μόνο μέσα στην αηζωία θα ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Και όντως είναι αυτή η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ξέρουμε από την Αποκάλυψη, όταν μας κατασκεύασε ο Θεός, μας κατασκεύασε κατ' εικόνα του και ομοίωση. Τι σημαίνει τούτο? Για να είμαι θα δεχτική των θείων του ιδιωτήτων. Και γι' αυτό τώρα μάθαμε από τις Επαγγελίες ότι θα είμαι θεκληρονόμη του Θεού και Πατρός και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό εμάθαμε από τους Αποστόλους που τα είδαν ότι τα αγαθά που μας ετοίμασαν ο Θεός και μας αναμένουν είναι τέτοια που επιθυμούν άγγελοι παρακύψε. Οι άγγελοι που δεν έφταξαν και είναι συνεχώς κοντά στον Θεό και τέρπονται μέσα στην ευδαιμονία την απέραντον αυτών της θεοπρεπούς μεγαλοπρεπίας, θα ζηλέψουν εις τα αγαθά τα οποία απόκεινται κληρονομικά εις τον άνθρωπον, διότι μπήκε υποστατικά μέσα στην υιοθεσία. Όταν είναι αυτή η πραγματικότητα και δεν είναι άλλη, δεν είναι ο άνθρωπος δηλαδή γελασμένος όταν πλανάται και μένει σε αυτά τα φαινόμενα και δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο? Αλλά όχι, αδελφοί μου, ούτε αυτό. Διότι στην φυλή μας έχουμε και τούτο, όπως είπα πρωτήτερα. Εμείς έχουμε και σήμερα αποδείξεις, όχι το καιρό εκείνο, ότι οι θείες επαγγελίες είναι πραγματικότητες. Και επομένως δεν θα κοιμηθούμε, δεν θα νιστάξουμε, αλλά σαν φρόνιμοι πραγματικά θα δώσουμε την χρία εκεί που χρειάζεται, θα δαμάσουμε την παράλογη επιθυμία και θα στρέψουμε τον πόθο μόνον προς τον Θεό, ο οποίος είναι το κέντρο του στόχου και του σκοπού μας, είναι και ο Πατέρας μας. Αναβαίνω εις τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, ου και άσω ημάς ορφανούς πόποτε. Εν το οίκο του Πατρός μου μονέ πολλέησιν, και σας λέγω ότι υπάγω να ετοιμάσω τόπον και πάλι επαλελεύσομαι ή να παραλείψομαι ημάς, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Πέστε μου, αν συνείδηση υγιής συλλάβει αυτά, δεν θα συγκλονιστεί? Όταν μιλάει ο Θεός Λόγος με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρησία, με αυτή την παναγάπη, σε αυτούς που τον ακολούθησαν, σε αυτούς που τον πίστεψαν, όσοι τον έλαβαν, όσοι τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν, τους έδωσε την εξουσία να μπουν σε αυτή την υιοθεσία. Λοιπόν, άρα ο στόχος μας, αδελφοί μου, είναι αυτός. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε? Να σας λέω, εμείς είμαι θα μοναχοί. Τώρα είμαι στο Βατοπέδι. Πριν ήμουν στην έρημο. Τώρα στα τελευταία χρόνια με ανάγκασαν να έρθω εδώ, επειδή παρήγμασε δυστυχώς αυτή η μεγάλη μονή, και για να μην παρακμάσει παρέ, να την επαναφέρω μέσα στην ισορροπία. Πρωτήτερα ήμουν στην έρημο. Στην αρχή που ξεκίνησα με τον Γιώργο, ήμουν μέσα σπήλαια. Και το επίθετο μας λέγομαι σπηλιώτες. Τα μέσα σπήλαια δεν είχαμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν είχαμε. Έλα κουμπαλάκι σου, με βρίσκαμε. Να, ζήσαμε και εσύ. Δεν υστερηθήκαμε τίποτα. Και ένα πατσαβούρι, δεν μείναμε γυμνοί. Να, ζήσαμε. Άρα δεν χάσαμε τίποτε επειδή δεν επεδοθήκαμε μες στην ματιότητα του κόσμου τούτου. Να κερδίσουμε. Τι? Είπα και προχθές, πάλι θα το πω, μην με βαρεθείτε, γιατί είναι παραδειγματικό. Εγώ όταν ήμουν, δηλαδή πριν 10 χρόνια ή και λίγο περισσότερο, μια περίοδο στη ζωή μου ήμουν ασκητής μόνος μου. Μετά που κοιμήθηκε ο Γιώργος, εγώ έμεινα μόνος μου. Ήμουν ασκητής. Και γνωρίστηκα τότε με ανθρώπους της κοινωνίας, χριστιανούς σε υψηλά επίπεδα κοινωνικά. Μετά αφού γνωρίστηκα δεν μπορούσα να γλιτώσω από αυτούς. Και με παρακαλούσαν κάθε λίγο, άμα ευκαιρίσω να πάω να τους πω κάτι πάρε πνευματικό, να οικοδομηθούν. Ήταν εφοπλιστέ. Οι εφοπλιστέ της Χίου και των Ινουσών αυτοί. Είναι και σε εσάς γνωστοί τα ονόματα αυτά. Ναι. Λοιπόν, αφού τους γνώρισα και δεν μπορούσα να γλιτώσω από αυτούς και είδα ότι έκαναν υπακοή και μπήκαν πράγματι μέσα στη χριστιανική ζωή, τότε αφού είμαι μόνος μου, με συμβούλεψαν και οι υπόλοιποι πατέρες να πάω να καθίσω μαζί τους. Λίγο καιρό. Και πήγα 2 χρόνια ως ασκητής και κάθισα μαζί τους. Και εκεί χτίσα μοναστήρι, ήταν μεγάλων αυτοί, και έκανα μεγάλες χριστιανικές ευεργεσίες.
Ναι, μια φορά λοιπόν, το είπα και προχθές, με κάλεσαν στο τραπέζι τους. Πήγα κι εγώ στο τραπέζι τους, κάλεσα σε μια γωνιά κύκλο και έφαγα κι εγώ μαζί τους ένα πιάτο φαΐ. Για να τους δώσω αφορμήν ωφελίας, λέω να μου επιτρέψετε να σας πω μια περιέργεια που έχω, μια απορία. Να ακούσω. Λέω, ξέρετε, η απορία μου είναι η εξής. Πρώτον, βέβαια, σας ευχαριστώ γιατί είχατε την καλοσύνη να δεχτείτε και πέραν ένα φτελή καλό ήρωα στο αρχοντικό σας τραπέζι. Σας ευχαριστώ και για το φαγητό που μου δώσατε. Αλλά η απορία μου είναι η εξής. Εγώ νόμιζα όταν ήρθα εδώ ότι εσείς θα φάτε 15 πιάτα ο καθένας. Θα φορέσετε 15 κουστούμια ο καθένας. Βλέπω ένα πιάτο φάγατε κι εσείς. Ένα κουστούμι φοράτε. Μα αυτά τα έχω κι εγώ που είμαι ασκητής. Εσείς γεγεφυρώσετε τις θάλασσες και τους ουρανούς. Για ποιο σκοπό τα κάνετε αυτά όλα? Και έσκυψα κάτω και μου λένε, καλά μας δουλεύεις πάτερ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πράγματι προσπάθησαν από τότε και ύστερα και έκαναν, έζησαν χριστιανικά. Μέχρι τότε δεν ενίστευαν. Πίστευαν αφηρημένα. Δεν αποκτούσαν σπίτι δικό τους για να είναι ελεύθεροι στα ξενοδοχεία. Έκαναν το πρωί μας στη Νέα Υόρκη, το δίπλο στο Μοντε Κάρλο. Και έτσι κάνανε, γύριζαν. Τους είπα μια μέρα από περιέργεια που μιλούσαμε να μας πούν τα έσοδα τους ποια είναι. Και εμπερδευθήκαμε, δεν βρήκαμε αριθμούς των εσόδων τους. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, σαν παράδειγμα, τι τώρα βγήκε με αυτό? Δεν είναι μια ματαιοπονία τούτη? Δεν λέω φυσικά ο άνθρωπος, ο κοινωνικός, να ζει τη μίζερη τη ζωή. Στην αξιοπρέπεια. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάτε ότι μας κακίζει ο Κύριος μας και μας λέει, πιήσατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπετε εισδέξονται εμάς εις τας αιωνίους μονάς. Γιατί αύριο θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε? Ποιος έμεινε εδώ? Πού είναι οι πρόγονοι μας? Και εμείς θα πάμε εκεί. Δεν θα πάρουμε τίποτε μαζί μας. Θυμάστε πως εδοκίμαζε τον Ιώβ ο Θεός για να τον αποδείξει σε εμάς πραγματικά στήλην καρτερίας και υπομονής? Όταν του τα πήρε όλα, καταπέτησε του Σατανά. Διότι ο Σατανάς σε καυχόταν στον Θεό ότι ο Ιώβ δεν είναι γιατί είναι δίκαιος, είναι γιατί τον προστατεύεις. Τον έκαμες βασιλιά, τον γέμισες αγαθά. Βέβαια, σε δοξάζει. Πάρ' του τα να δούμε. Του λέει ο Θεός, πάρ' του τα εσύ. Και του τα πήρε. Μετά λέει, είναι πεισματάρης. Για, έχει υγεία και γι' αυτό σου τα λέει. Πάρ' και την υγεία. Πήρε και την υγεία. Δεν μπορείς να το σαλέψει. Ο πραγματικός άνθρωπος αυτός είναι. Ύστερα όταν εκλαίνει η γυναίκα του και παραπονεί τον, τη λέει, γιατί μίλησες σαν μια τρελή γυναίκα? Τι μας πήραν ο Θεός? Τι είπες ότι μας τα πήραν? Τι μας πήραν? Όταν γεννηθήκαμε δεν βγήκαμε γυμνοί από τη μάνα μας? Όταν θα θείωμε δεν θα μπούμε γυμνοί μες στον τάφο? Τι χάσαμε? Ούτε τίποτε είχαμε, ούτε τίποτε χάσαμε. Και όντως είναι μια πραγματικότητα. Εάν ο άνθρωπος έχει αυτές τις σκέψεις, τότε δεν θα εχμαλωτιστεί από το παράλογο, το παράλογο της επιθυμίας. Δύο λέξεις είναι που μας συνέχουν, δύο αιτίες, δύο ιδέες. Η μία λέγεται χρία, η άλλη λέγεται επιθυμία. Η χρία είναι αυτή που πράγματι πρέπει να φάμε, να ντυθούμε και να κοιμηθούμε. Η επιθυμία όμως είναι αυτή των εφοπλιστών. Αυτή των ζάμπλου των ανθρώπων που πνίγουν τις κοινωνίες να μαζέψουν, να μαζέψουν, να μαζέψουν. Και ύστερα, τι πήραν μαζί τους? Θέλω να πω, όλα αυτά τα ξέρετε, αλλά επειδή σε αυτή την ώρα της συναντήσεων μας είπαμε να πούμε μερικά βασικά πράγματα που στέκονται στην ουσία της ζωής μας, τα αναφέραμε όλα τούτα, ούτως ώστε με καλά εφόδια εις το εξής, με πίστη προς τον Θεό και θέλει συγκαλύνει στην υποταγή του θέληματός του να καταξιωθούμε της δικής του ευλογίας και των θείων επαγγελιών. Γιατί ξέρετε ότι και αυτήν τη ζωή να δω ακόμα, εάν δεν μας βοηθήσει μυστηριωδώς η Θεία Χάρης, δεν μπορούμε ούτε και τούτα. Γιατί ξέρετε, μετά την πτώση ο άνθρωπος διασπάστηκε η προσωπικότητα του. Μετά την πτώση ο άνθρωπος δεν έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά από μωράκι. Μα έχουν γίνει και επίκτητα κακά. Πάνω στην εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά προσετέθη η συνήθεια. Μετά προσετέθη το σάπιον περιβάλλον. Μετά προσετέθησαν τα πάθη που αποκτήσαμε από την απροσεξία.
μετά προσετέθη και ο διάβολος η πηγή των κακών. Όλα τούτα μαζί, όταν πολεμούν, έναν νόμο της βαρύτητος μας τραβάμε με το ζόρι προς τα κάτω. Εμάς μας μένει μόνο η προαίρεση. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν? Θα μπορέσουμε όμως με την Θεία Χάρη. Επικάλεσε με εν ημέρα θλίψος και εξελούμεσε, λέει. Ετείτε και λείψεστε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Και μας λέει, χωρίς εμούδι να στε πιείνου δεν. Μας λένε ύστερα οι πεπειραμένοι, εμείς πάντα ισιωμένε του ενδυναμούντι μας Χριστό. Και το απόδειξαν οι απαιώνως δίκαιοι και φίλοι του Θεού. Εδώ στην ιστορία μας, όταν μελετήσουμε από το πρώτο θεμέλιο της χριστιανικής ιδεολογίας, πίστεως μέχρι σήμερα, θα βρούμε εκατομμύρια ήρωες, οι οποίοι με την Θεία Χάρη μαζί πέτυχαν όχι μόνο την ακρίβεια αντιστηρίσεως των εντολών, αλλά και υπέρ εκ περισσού. Και με αυτοθυσίες όρμησαν στον ωκεανό της φιλόπονης ζωής και του μαρτυρίου για την αγάπη του Θεού. Οπότε φράζεται κάθε στόμα και καθίσταται υπόδικος άπασο κόσμος του Θεού. Επομένως θέλω να πω, έχουμε ανάγκη της παρουσίας της χάριτος. Λέγεται χάρις, ξέρετε ποιον? Η Θεία Απόρρεια, η Θεία Ενέργεια, μέσω της οποίας κατεσκεύασε ο Θεός τα πάντα. Και τα διοικεί, αυτό το λέμε χάρη. Επειδή χαρίζεται, δεν πούλεται. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε τίποτε. Και μας το είπε μόνος του. Χωρίς εμούδι να στε πίνουν δεν. Όμως όταν εμείς ζούμε κατά τις εντολές του, αυτό μυστηριωδώς λειτουργεί μέσα μας και μας δίνει τη δύναμη. Και απόδειξη είπα, είναι η ιστορία των ιερέων της Εκκλησίας μας. Πώς θα πούμε εμείς δεν μπορούμε όταν θα παρουσιάσουν αύριο γριούλες, φιλάσθενοι άνθρωποι, κλινήρης, μωρά και όλες οι ηλικίες, ότι μπόρεσαν στον κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων και δεν πρόδωσαν το θέλημα του Θεού. Και όταν κάλεσαν υπερίστασης, ακόμα μπήκαν και στο μαρτύριο. Να λοιπόν, αυτές είναι ζωντανές μαρτυρίες ότι οι λόγοι του Κυρίου μας δεν ήταν το καιρό εκείνο, ούτε αφηρημένες έννοιες παρηγοριάς. Είναι υποστατικές ενέργειες. Λοιπόν, γι' αυτό, αν ζούμε χριστιανικά, θα έχουμε εντάφθα τη συμπαράσταση της χάριτός του, ούτως ώστε μαζί της να πετύχουμε. Και όταν τελειώσουμε, θα είμαστε μέτοχοι των Επαγγελιών του, που είναι πιστός ο Κύριος εν πάση της λόγης αυτού. Αυτά, αδελφοί μου, ήθελα να σας ενθυμίσω. Πάντως, το καθήκον μας είναι τούτο. Να φυλάξουμε τις εντολές. Επειδή όμως δεν τα καταφέρνουμε, γιατί πρωτήτερα σας χάραξα τον τρόπο, κατάλαβες, των παθητικών που έχουμε. Και επομένως όλα τούτα μας καταπιέζουν και μας γελούν πολλές φορές και δεν τα καταφέρνουμε και μας παρασέρνουν και κάνουμε λάθη, κάνουμε παραβάσεις. Λοιπόν, επενόησε η αγαθότης του Θεού πάλι τρόπον θεραπείας. Διότι αν δεν μας έδιδε αυτόν τον τρόπο της θεραπείας, ήταν πολύ δύσκολο να μπούμε. Διότι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα καφηθεί ότι φύλαξε τις υποσχέσεις του βαπτίσματος και έζησε αναμάρτητη ζωή? Νομίζω κανένας. Μας έδωσε λοιπόν την μετάνοια. Βλέπετε. Άρα έχουμε την μετάνοια που αυτή θα μας κατηγορήσει. Δεν μπορούμε να φυλάξουμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε σαν δεύτερον καθήκον της οντότητός μας το νόημα της μετανοίας, είναι αφού δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε, να μπορούμε να ζητούμε συγγνώμη και να ξανά προσπαθούμε πάλι να πείθουμε τον Θεό και Πατέρα ότι είμαστε αδύνατοι και κατά λάθος κάναμε το σφάλμα και ζητούμε συγγνώμη αλλά και βοήθεια μεγαλύτερα στο να μείνουμε πιστοί. Με λίγα λόγια σας είπα το νόημα της μετανοίας ποιο είναι. Λοιπόν, δεν έχει κανείς πρόφαση εδώ να δικαιώσει την αποστασία του και την αποτυχία του. Γιατί θα μας κρίνουν όλα τούτα που είπα πρωτήτερα σαν μάρτυρες, σαν ψευδείς, όλοι αυτοί οι οποίοι παρήρθαν και με θρίαμβο απέδειξαν την εφαρμογή απολύτως του Θεού θελήματος. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου. Γι' αυτό σας εύχομαι από ψυχής, επιστρέφοντας πίσω στην οικογένειά σας, να επιστρέψετε με περισσότερα απόφαση, με περισσότερα θέληση και επιμονή και να μεταφέρετε και στο περιβάλλον σας ότι υπάρχουν και σήμερα και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελείας άνθρωποι πιστοί που αγαπούν τον Θεό
και τον ακολουθούν, ούτως ώστε να μας γίνεται θάρρος, κανείς από εμάς να μην απιστοχωρεί, να μην λείπω ψυχή. Μπορεί να είμαι θα το μικρό μπιμνιον, όπως είπε ο Κύριος μας, αλλά δεν έχει σχέση, εφόσον ευδόκησε σε εμάς να δώσει τη βασιλεία του. Είδατε τι είπε? Μη φοβού το μικρό μπίμνιον, ότι ευδόκησον ο πατήρ δουλεϊμήν την βασιλεία. Και ένα άλλο παλέ που λέει, που είναι πολύ παρήγορο. Λέει, ευδόκησον ο Θεός, είναι τα μωρά και τα εξουδενεμένα και τα μειόντα. Πάτερ λέει, απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νεπίης. Βλέπετε, σε εμάς τους ευτελείς, γιατί όπως λέει ο Παύλος, στη δική μας τη γενιά των χριστιανών δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί, πολλοί δυνατοί, πολλοί εξέχοντες. Αλλά οικονόμησαν ο Θεός και έτσι τα μωρά του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μειόντα. Τα φαινόμενα κατά κόσμον ευτελή, σε αυτά έδωσε την ευλογία του. Διότι αν είμαστε πιστοί, αδελφοί μου, δεν είναι παλικοριά μας. Ούτε εκκληρονόμικο της μας. Μην το πείτε αυτό. Ουδής έρχεται πρόσμε η μη ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Άρα, αν είμαι θα σήμερα πιστή, ηλκίστη με, μας τράβηξε και μας έφερε. Αυτές είναι αποδείξεις που είναι για μας θάρρος και ελπίδα. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Μας τράβηξε στην επίγνωσή Του. Ουδείς δυνατέ υπήρ Κύριον Ιησού, η μία πνεύματι Αγίο. Βλέπετε ότι είμαι θα από τον Θεόν προορισμένη και καθορισμένη και ηλκισμένη στην επίγνωσή Του. Και άρα χρειάζεται από μας να παραμείνουμε πιστοί. Και έτσι ο Θεός είναι πιστός στους λόγους Του να μας δώσει τις Ευαγγελίες Του. Αυτό είναι. Έτσι γι' αυτό με θάρρος να επιμείνετε και να παραμείνετε στην πίστη σας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και έτσι να προσδοκούμε ανάσταση νεκρών από τη χάρη του Θεού, από την αγάπη Του, από την ευλογία Του που μας ήλκυσε στην επίγνωσή Του. Η χάρη της κυρίας Στρατόκου που είναι πρωτρόφος στην Ιερά Ναυτιμονή, η χάρη της Αναστάσεως του Κυρίου μας, η πρεσβεία όλων των Αγίων και ειδικά των Αγιορετών, να είναι πάντοτε μαζί σας και τώρα και μέχρι τα θεσμά του Θεού. Αμήν.